Πάμε κυρίες και κύριοι να υποδεχθούμε τον υπόλοιπο καλεσμένο μας, τον πασίγνωστο σε όλους σας, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών. Καλημέρα σας κύριε πρόεδρε, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Κώστα, καλημέρα, τι κάνετε? Πολύ καλά πρόεδρε, είστε απαραίτητος να μας ενημερώσετε τι συμβαίνει στην πολιτική ζωή, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε δεν πάμε καθόλου καλά και το παραμύθι της Καλλιμάς είναι παραμύθι το οποίο πρέπει να το αποκαλύψουμε, πολιτικοί όπως είστε εσείς, που δικαιωθήκατε σε πάρα πολλά πράγματα όταν είσαστε στη Βουλή. Ναι, ναι. Και χρόνια πολλά, και χρόνια πολλά και για τη γιορτή σας, έτσι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Κώστα, ευχαριστώ. Καλά. Και σε όλη τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα όσοι γιορτάζουν να χαίρονται τη γιορτή τους και να χαίρουν άκρας υγείας. Κύριε πρόεδρε, τι γίνεται? Μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο, ζούμε σε ένα κράτος το οποίο κάλλιστα θα μπορούσε να ενημερώνει τον κόσμο ότι οι εκλογές πρέπει να γίνονται στο τέλος τετραετίας. Εδώ αναφέρονται εκλογές από τον Οκτώβριο και όλοι οι οποίοι έχουν σχέση με το κυβερνητικό γίγνεσθε της χώρας κοιτάνε πώς θα μπορέσουν να ξαναεκλεγούν χωρίς να ενδιαφέρονται για τη λειτουργία του κράτους. Δεν είμαστε ανόητοι, είμαστε πολύπειροι. Είμαστε πολύπειροι και ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται. Για πέστε μου τη γνώμη σας. Κοιτάξτε, όχι τώρα μόνο, και όλη την άλλη περίοδο το ενδιαφέρον των πολιτικών για τη χώρα είναι πολύ μικρό. Δηλαδή μην νομίζετε ότι μόνο τώρα στις εκλογές ασχολούνται με το πώς θα επανεκλεγούν. Όλο τον καιρό λειτουργούν γραφεία με ιδιαίτερους, με ρουσφέτια. Όλο τον καιρό στέρνουν σε ονόματα χρόνια πολλά, παντρεύουν, βαφτίζουν, κάνουν διάφορα πράγματα ακριβώς για να δημιουργήσουν μια πελατεία. Αυτή ο τρόπος άσκησης πολιτικής δεν είναι να γράφεις ένα άρθρο και να κρίνεις όπως το εξωτερικό από αυτό το άρθρο ή να βγάλεις μια ομιλία και να λένε ωραία ομιλία. Εδώ είναι το συμφέρον, είναι του πολίτη, του έχουν βάλει μέσα στο κεφάλι ότι θα τον ωφελήσουν, δηλαδή όταν έρθει η ώρα για ένα διαγωνισμό θα διαλέξουν το παιδί του, θα παραμερίσουν τους άλλους. Του έχουν βάλει αυτό το πράγμα έτσι σαν έμονη ιδέα. Καταλάβατε, άρα η πολιτική δεν είναι απόντες μόνο τώρα, είναι απόντες και τα 4 χρόνια. Αν νομίζετε ότι είναι παρόντες τον υπόλοιπο καιρό, κάνετε λάθος. Κύριε Λεβέντη, όλη την ώρα στα κότερα είναι, στα καζίνο είναι η πολιτική, αυτή είναι η πολιτική. Κυβερνάτε η Ελλάδα, σωστά? Διότι με το να έχουμε μια κυβέρνηση. Ελλάδα, τώρα. Ναι, μισό λεπτό λίγο. Όταν οι πολιτικοί δεν έχουν ευθύνη, οι πολιτικοί έπρεπε να έχουν μεγαλύτερη ευθύνη γύρω από την νομοθεσία. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή με 101 νεκρούς στο μάτι να είναι πλημέλημα. Πλημέλημα με 101 νεκρούς. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Ποιο είναι το έγκλημα, το ποινικό αδίκημα, όταν είναι πλημέλημα που πήρε πυρκαγιά ένα μέρος το οποίο δεν μπόρεσε το κράτος να το αντιμετωπίσει και όλοι οι υπεύθυνοι κυκλοφορούν ελεύθεροι? Τι να πούμε τώρα, και το μάτι ήταν ένα σύνθετο πρόβλημα το μάτι. Ποιο ήταν το σύνθετο πρόβλημα? Απόλυτη ανικανότητα των υπηρεσιών ήταν το μάτι, κύριε πρόεδρε. Απόλυτη ανικανότητα. Ήταν όμως και το πρόβλημα ότι όλοι αυτοί οι ιδιώτες είχαν χτίσει αυθαίρετα. Δηλαδή δεν είχαν χτίσει. Και πού ήταν το κράτος με τις υπηρεσίες που έχει για να ελέγξει τα αυθαίρετα? Είχε, γιατί χτίζαν όλη την προεκλογική περίοδο. Χτίζανε όλοι ακριβώς τούτη την περίοδο που το κράτος είναι απόν. Τότε καλύτερα να μην συζητάμε για πολιτική, να συζητάμε για άλλα θέματα. Θυμάμαι τον Ανδρέα. Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Θυμάμαι τον Ανδρέα Παπαδρέου, κύριε πρόεδρε, ο οποίος είχε βάλει ρεύμα σε όλα τα παράνομα χτίσματα. Ενώ ήταν παράνομα τα χτίσματα, έδωσε εντολή να πάρουν ρεύμα τη ΔΕΗ. Η μάνα του, η πρώτη που είχε δώσει την παραλία τη Κινέτα σε οικόπεδο, τη είχε βάλει παράνομα το ρεύμα. Το ρεύμα είχε μπει παράνομα στη Γκριάτση. Το θυμάμαι. Ναι, 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 λοιπόν, όταν έχουμε τέτοιο κράτος, για ποιο λόγο
άνθρωποι σαν και εσάς που έχετε και μια σοβαρότητα στην επιχειρηματολογία σας, που δικαιωθήκατε σε πάρα πολλά πράγματα όταν τα λέγατε στη Βουλή, με αποτέλεσμα, επειδή αισθανόταν ένοχοι μερικοί, να γελάνε με στη Βουλή. Γιατί δεν αξίζει ο κόπος να ασχοληθείτε με την πολιτική. Εμένα με παρακαλάνε και λέω μακριά, μακριά από μένα. Θα σκοτωθώ μαζί τους. Και καλά κάνετε. Γιατί είναι φθοροποιό πράγμα είναι. Δηλαδή, και πώς θα πάει μπροστά το κράτος. Ατσάλινα νεύρα θέλει να ανέχεσαι. Εδώ με προδώσανε εμένα, με προδώσανε πέντε άνθρωποι που τους είχα βάλει πρώτους στη λίστα. Το θυμάμαι. Ναι, αχάριστοι. Και πήγανε άλλος Πασόκ, άλλος, δύο πήγαν ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία. Μέχρι και Καμένο πήγε ένας εκεί από τη Θεσσαλονίκη, ένας Φωκάς. Ακριβώς. Πήγε στον Καμένο. Δηλαδή, εσχρά πράγματα, καταλαβαίνετε. Πρέπει να είναι έτοιμος στην πολιτική κάποιος και για τις πιο εσχρές προδοσίες. Όπως, δηλαδή, όπως ο Καρατζαφέρης έβγαλε τέσσερα άτομα. Ναι. Οι οποίοι αυτή τη στιγμή του γυρίσαν την πλάτη. Τρεις είναι υπουργοί στη Νέα Δημοκρατία και ο τέταρτος έκανε κόμμα. Αυτοί πήγαν υπουργοί, ναι, αυτοί είναι εντάξει, αλλά οι δικοί μου τους δεν ξέρω με τι τρόπο φύγανε, πάντως κανείς δεν βγήκε. Καταστραφήκανε δηλαδή, χάσανε αυτό που είχανε και πήγανε στον κρεμό, κατευθείαν στον κρεμό. Κύριε Πρόεδρε, τι πρέπει να κάνουμε σαν χώρα για να δημιουργήσουμε ένα πολιτικό σύστημα? Όλα τα πολιτικά συστήματα παγκοσμίως έχουν διαφθορά, κανείς δεν τα αμφισβητεί αυτό, αλλά υπάρχουν, ναι, και νόμοι. Είχαμε, την έρευνα των δύο δημοσιογράφων στην Αμερική που κάνανε τεράστια έρευνα για τον Νίξον, με αποτέλεσμα ο Νίξον με το Watergate να παραιτηθεί. Είχαμε μία έρευνα δημοσιογράφου στην Ελλάδα, ο οποίος τελικά με όλα αυτά που εμφανίζονται δικαιώνεται απόλυτα. Ο Νίξον παραιτήθη και εδώ πέρα προσπαθούν να αποκρύψουν αυτή την ιστορία πάση θυσία και ο Μητσοτάκης και ο Μίνας ζει και 9. Σημασία δεν δίνει. Πώς μπορώ εγώ να έχω εμπιστοσύνη σε ένα πρωθυπουργό ο οποίος δημιούργησε το ελληνικό Watergate λέγοντας ότι δεν φταίω εγώ? Ποιος φταίει, ο γείτονας? Εντάξει, τώρα αυτό το Watergate που λέτε το έκανε και ο Τόμπρας με τον Αλεξάκη επί Πασόκ, και ο Τσίπρας παρακολουθούσε, να λέμε την αλήθεια, ναι, ότι έχουμε μάθει, λίγο, ναι, έχουμε μάθει ο πρωθυπουργός μας να είναι δικτάτορας, να χρησιμοποιεί τις μυστικές υπηρεσίες. Ναι, αλλά τώρα βγήκε στην επιφάνεια, κύριε Πρόεδρε. Τι γινόταν στο παρελθόν δεν μας ενδιαφέρει. Ήταν παμπάλαιο όμως. Ο Αλεξάκης με τον Τόμπρα παρακολουθούσαν από διαμερίσματα στο Κολωνάκι όλους τους πολιτικούς. Υποτίθεται ότι παρακολουθούσαν τις πρεσβείες και αντί των πρεσβειών παρακολουθούσαν τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Και τι πάει να πει αυτό? Ότι δηλαδή επί σειρά δεκαετιών αυτό είναι η συνήθεια στην πολιτική, ο πρωθυπουργός να παρακολουθεί όλους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όταν κάποιος παρακολουθείται από τον ίδιο τον πρωθυπουργό του, τον οποίο υπηρετεί, είτε από υπουργείο είτε από το στρατό αριστερά-δεξιά, δεν έχει την ευτυχία και τον εγωισμό να παραιτηθεί, μια που το σύστημα στην Ελλάδα είναι τέτοιο που ο πρωθυπουργός, οπλισμένος με μεγάλο ποσοστό αναισθησίας, δεν τον ενδιαφέρει και σου λέει πρωθυπουργός να είμαι, δεν βαριέσαι, και τελειώνει το θέμα και το ξεχνάμε όπως ξεχνάμε τα πάντα σε αυτή τη χώρα. Πού να παραιτηθούν? Εδώ γλύφονται έξω από το γραφείο του Μητσοτάκη για να πάρουν θέσεις. Και εσείς λέτε να παραιτηθούν? Όλοι οι Έλληνες είναι γλύφτες και καρεκλάκιδες για να πάρουν μια θέση, που λένε και τη μάνα τους. Και εσείς λέτε να παραιτηθούν? Ευτυχία τέτοια δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Ευτυχία παρέτησης δεν υπάρχει. Σου λέει ο Χατζηδάκης παρακολουθείται. Σου λέει δεν με νοιάζει αρκεί να είμαι υπουργός. Ο άλλος παρακολουθείται. Δεν τους νοιάζει αρκεί να είναι σε υπουργικό αυτοκίνητο και με αστυφύλακο οδηγό. Αυτό είναι. Μάλιστα. Δεν μου λέτε, κύριε Πρόεδρε, πώς τα βλέπετε. Τα προνόμια τους ενδιαφέρουν. Τα προνόμια, η κλειδί. Πώς βλέπετε την εξελίξη, τις εξελίξεις με τις εκλογές? Οι εκλογές εκεί τον Απρίλιο πιστεύω θα γίνουν οι πρώτες, αν γίνουν δεύτερες βέβαια δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα έχουν οι πρώτες, αλλά οι πρώτες μάλλον δεν θα βγάλουν τίποτα. Οι πρώτες δεν θα βγάλουν τίποτα. Υπάρχει έτσι περίπτωση να παραμείνουμε με συμμαχική κυβέρνηση αντί να τρογόμαστε με τις εκλογές κτλ? Υπάρχει περίπτωση αυτό επιδιώκει ο Τσίπρας. Θέλει να βάλει μέσα το ΚΚΕ και το ΠΑΣΟ και λοιπά, να κάνει μια, αν ο Μητσοτάκης πάρει λιγότερο από 100 βουλευτές, αν πάρει λιγότερο από 33,3 ο Μητσοτάκης,
και πάρει 98 βουλευτές, τότε θα έχει δημιουργηθεί μια πλειοψηφία 202. Οπότε αν έχουμε 202 μπορούν να αλλάξουν και το Σύνταγμα, να, την απλή αναλογική να επαναφέρουν, γιατί τώρα ο Μητσοτάκης έχει περάσει την ενισχυμένη, κύριε Κώστα Κατράπαδε. Επομένως, για να επιστρέψει η απλή χρειάζονται 200 βουλευτές και. Επομένως, αν η Νέα Δημοκρατία πάρει 97-98, το σχέδιο μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή. Άμα πάρει 97-98, τι να κάνει μετά? Να γίνει μια κυβέρνηση, ο Τσίπρας, ο πρώτος, ο Μητσοτάκης, θα πει δεν μπορώ. Θα προσέλθει και θα πει παραδίδω την εντολή. Ο Τσίπρας μετά θα πάρει την εντολή και θα κάνει διεργασίες με ΚΚΕ, με όλα τα άλλα κόμματα θα κάνει διεργασίες, και εκεί μπορεί να πούνε ότι να γίνει μια κυβέρνηση ολίγων εβδομάδων από προσωπικότητες με σκοπό να περάσει την απλή αναλογική. Και μετά τι θα γίνει? Μετά θα μονιμοποιηθεί πια η απλή αναλογική, δεν θα μπορεί ο Μητσοτάκης να μιλάει για δεύτερες εκλογές και τότε πια θα πάμε σε συμμαχικές κυβερνήσεις. Βλέπετε τις συμμαχικές κυβερνήσεις να λειτουργούν σωστά στην Ελλάδα όταν η συμμαχική κυβέρνηση Βενιζέλου Σαμαρά μας οδήγησε σε οικονομικά εγκλήματα με πρώτο και καλύτερο τον έμφυα? Ναι, ακούστε, δεν φταίνει η κυβερνήση. Εγώ φταίω, ποιος φταίει? Δεν φταίει η μέθοδος. Φταίνε τα άτομα που απάρτιζαν. Φταίει ο Βενιζέλος. Φταίει ο Σαμαράς. Μα ο Βενιζέλος ήθελε να γίνει κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε. Ναι, εντάξει. Φταίνε λοιπόν αυτοί που από αρρηβίστες βάζουν τα προβλήματα της χώρας κάτω, τα κουκουλώνουν και πιστεύουν ότι ο λαός τα αντέχει όλα. Λοιπόν, δεν φταίει ο... Δηλαδή, θέλω να πω ότι το σύστημα της οικουμενικής, των συμμαχικών κυβερνήσεων, σε όλα τα κράτη αποδίδει. Γερμανία, Φιλανδία, Βέλγιο, σε όλα τα κράτη αποδίδει το σύστημα. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε μάθει να έχουμε δερβέναγες, να έχουμε δικτάτορες, ας πούμε, και να απειλούν ή εγώ ή κανείς, να κάνουν τους μεσίες. Ναι, αλλά και μετά οι μεσίες αποδεικνύονται και κάλπικοι. Ο τρόπος που αναφέρεται παραπέμπει, δεν έχουμε πραγματική δημοκρατία. Έχουμε μια δημοκρατία μη στρατιωτικού τύπου. Οι στολές λείπουν δηλαδή. Εντάξει. Εντάξει. Δημοκρατία δεν είχαμε ποτέ. Όταν ο Καραμαλής γύρισε το 1974, γύρισε ο Καραμαλής, και ενώ πήρε 53%, 53% πήρε η Νέα Δημοκρατία το 1974, πήρε 218 βουλευτές. Το θυμάμαι. Δηλαδή πήρε βουλευτές για 67%. Όχι απλώς μπόνους, ήταν μπόνους, ξέρω εγώ, 65 ευρώ. Επομένως, άρα γυρίζουν σαν φασίστες, δικτάτορες, καταλαβαίνετε. Επομένως, σύμφωνα με αυτά τα οποία λέτε, πρέπει να εκμεταλλευόμαστε τη δύναμη που έχουμε με τις εκπομπές που κάνουμε κτλ. Για να ικανοποιούμε το προσωπικό συμφέρον. Επειδή όμως εγώ εδώ έχω καταντήσει κέντρο εξυπηρέτησης προβληματικών. Γιατί ο κόσμος έχει πολλά προβλήματα και πρέπει να το βοηθάμε. Και σε όλα τα γραφεία και στην Ένωση Κεντρών όλοι έρχονται. Τα βλέπω αυτά τα πράγματα και ειλικρινά κάνω εμετό. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που παίρνουν ένα μικρόφωνο και λένε παραμύθια σχαλιμάς, δεν έχουν προσωπική αυτοκριτική, δεν έχουν υποσυνείδητο που να τους ελέγχει. Εδώ βλέπετε σε μικρές τηλεοράσεις της επαρχίας προσπαθούν να μιμηθούν τον Βρετεντέρη, τον Σρόιτερ, προσπαθούν να μιμηθούν τον Χατζη Νικολάου και γίνονται και αυτοί εξίσου βάρβαροι και σκληροί. Δηλαδή θέλω να πω ότι και οι μικροί δημοσιογράφοι καμιά φορά, επειδή το όνειρό τους είναι να γίνουν Χατζη Νικολάουδες, μοιάζουν με τους μεγάλους. Γιατί, τι είναι ο Χατζη Νικολάου δηλαδή? Τον έχουν. Μήπως θέλετε να ανοίξω το στόμα μου για τον Χατζη Νικολάου? Έχει και δικό του ραδιόφωνο, έχει δική του εφημερίδα, λέει τις ειδήσεις στον Αντένα. Είναι number one κατά τα λεγόμενα. Κατά με είναι ένας απλός δημοσιογράφος. Τα οικονομικά. Γιος ενός υπουργού είναι. Τα οικονομικά δεδομένα τα οποία έχουν εφημερίδες, ραδιόφωνο κτλ. Τα ξέρετε? Όχι, δεν τα. Έπρεπε να μαθαίνει και αυτά ο κόσμος. Μπορεί να χρωστάει, ναι, δεν ξέρω. Αυτό δεν το γνωρίζω. Το θέμα δεν είναι να χρωστάει. Το θέμα είναι ποιες είναι οι συνέπειες όταν χρωστάς. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι έξω που χρωστάνε και έχουν συνέπειες. Καταλάβατε. Ναι. Γιατί και η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 300 εκατομμύρια και δεν πειράζει κανένας. Και το Πασόκ άλλα 300 και δεν πειράζει κανένας. Και γι' αυτό πιστεύω ότι αυτοί έχουν όνειρο.
να κάνουν μαζί κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ για να απαλείψουν τα χρέη, δηλαδή να περάσουν νόμο στη Βουλή ότι παραγράφονται τα χρέη μέχρι την τάδε του μήνου. Πολύ ωραία. Και μέχρι αυτή τη στιγμή τι κάνουν οι νόμοι σχετικά με τις ποινικές ευθύνες που έχουν πλέον απέναντι των χρεών, όταν αυτά τα χρήματα τα πήραν από τις τράπεζες χωρίς να διαθέτουν ναι. τα απαραίτητα διασφαλιστικά στοιχεία για να διασφαλίσουν το δάνειο που παίρνουν, και ερχόμαστε τώρα με τα φαν και παίρνουν τα φαν την περιουσία του κόσμου για ένα κομμάτι ψωμί και ο κόσμος κοντεύει να αυτοκτονήσει και τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ παραμένουν. Η δικαιοσύνη τι ρόλο παίζει, μπορείτε να μου πείτε? Για μένα τους τραπεζίτες πέρασαν ατιμωρησία. Μα τους βγάλανε νόμο, ψηφίσανε νόμο για να έχουν ατιμωρησία. Άρα έχουν ατιμωρησία, δεν θέλω να πω. Δυστυχώς η Βουλή είναι όπως ο Παπαδόπουλος που διέταζε. Ο Παπαδόπουλος έκανε νόμο για να παντρευτεί ο ίδιος. Ο Παπαδόπουλος διέταζε, αλλά ο Παπαδόπουλος δεν είχε δώσει το δικαίωμα στον κάθε επιχειρηματία, στυλ Κόκαλη. Είχα έναν ξάδερφο, ο οποίος ασχολείται με τη δουλειά που έκανε ο Κόκαλης στην αρχή. Ο Κόκαλης τότε δεν ήταν τίποτε. Και του λέω αυτός ο Κόκαλης τι ρόλο παίζει, και μου λέει τέτοιες διασυνδέσεις. Τότε δεν ήταν τίποτε ο Κόκαλης, που κάποια στιγμή θα γίνει μεγάλος. Και εγώ τον έκανε. Ακριβώς. Και έγινε μεγάλος ο Κόκαλης. Και ερχόμαστε τώρα στην ιστορία με τη Μόμα. Η Μόμα υπήρχε επί χούντας. Η Μόμα κατασκεύαζε δρόμους, κατασκεύαζε σχολεία τεράστιας κατασκευαστικής αξίας. Ο δρόμος Θεσσαλονίκη Κατερίνη δεν έχει πάθει τίποτε. Όλα τα σχολεία που είχε κάνει τα προκατασκευασμένα η Χούντα δεν πάθανε τίποτε. Ενώ τα κτίρια τα οποία κάνουν πλέον οι εργολάβοι και οι δρόμοι συνέχεια επισκευάζονται κτλ. Κτλ. Διότι η ποιότης δεν έχει καμία σχέση με τα λεφτά τα οποία παίρνουν όταν παίρνουν τις δουλειές. Λοιπόν, η Χούντα μας φταίει. Όχι, εντάξει, η Χούντα αν μας φταίει, μας φταίει σαν σύστημα. Ας πούμε που έβαλε στον κύψο τις δημοκρατικές αρχές. Επειδή δηλαδή είχαμε μια εμφανή μορφή διακυβέρνησης που ήταν χουντική, την κατηγορούμε. Ενώ όταν δεν είναι εμφανής η Χούντα όπως είναι τώρα, δεν την κατηγορούμε. Την κρυφοχούντα του Τσίπρα και του Μητσοτάκη. Τώρα έχουμε χούντα με πλειοψηφία στη Βουλή. Δηλαδή, έλα εδώ, δεν θα τιμωρηθούν οι τραπεζίτες που κάνανε εγκλήματα με την αγροτική τράπεζα. Έλα εδώ, δεν θα τηλεφωνούν. Μην κάνετε μήνυση στους γιατρούς. Αυτά απαγορεύεται. Ένα σωρό. Το Μέγαρο Μουσικής 3-4 φορές του έχουν χαρίσει από 150 εκατομμύρια ευρώ. Το αφήνουν και μπαίνει μέσα και μετά περνάνε νόμο στη Βουλή ότι αποσβήνεται τα χρέη. Καταλάβατε. Μου λέτε, κύριε Πρόεδρε, αυτοί οι οποίοι ψηφίσαν τον νόμο Πέτσα για να μοιράσουν χρήμα στα αριστερά και δεξιά, χωρίς να έχουν καμία ευθύνη, χρήματα του ελληνικού λαού, γιατί οτιδήποτε πληρώνεται από τους νόμους βγαίνουν από τον ελληνικό λαό και η δικαιολογία των κυρίων είναι είμαστε εκλεγμένοι και διαχειριζόμαστε την περιουσία του ελληνικού λαού. Με ποιο δικαίωμα λοιπόν ψηφίστηκε ένας νόμος για να μοιράσει εκατομμύρια σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για να λένε υπέρ των εμβολιασμών, όταν υπάρχει εθνική υποχρέωση? Εθνική υποχρέωση είναι η υγεία του λαού. Οπότε τα κανάλια έπρεπε μονίμως να ασχολούνται με την εθνική υποχρέωση χωρίς να πληρωθούν. Και μου λέτε για δημοκρατία μετά. Ακούστε, αυτά τα λεφτά τα δώσανε όχι τόσο για να διαφημίζουν τα εμβόλια, όσο για να επιβάλλουν το καθεστώς Μητσοτάκη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει από σε όλες τις τηλεοράσεις. Όπως έλεγε η κυρία Μπακογιάννη ότι είμαστε ψεκασμένοι. Ναι, όσοι... και στο Open και όλες τις τηλεοράσεις που ήταν λίγο αλφα, που ήταν λίγο ανεξάρτητες τηλεοράσεις, τώρα open... γίνανε όλες δεξιές μέχρι Κόκαλο. Ο Μαρινάκης δεν τα πήρε τα λεφτά όμως από τον νόμο Πέτσα. Δεν ξέρω. Δεν τα πήρε, σας το λέω εγώ. Δεν τα πήρε, αλλά και αυτός είναι χωμένος μέσα στα όλο ευεργεσίες. Όπου ακούω εγώ πολλές ευεργεσίες, κρατώ λίγα καλάθια. Ναι, εντάξει, κρατάτε λίγα, αλλά μπρος στην αναβροχιά καλή είναι και η χάλαζα όμως. Εντάξει. Αλλά και αυτός όλη την ώρα με το Σεραφείμ, το Μητροπολίτη Πυρός, του δίνει, του κάνει, του... ότι κάνουν συσίτια, κάνουν αυτά. Αυτά ο Θεός είπε να κάνει η δεξιά σου και να μην γνωρίζει η αριστερά σου. Κύριε έτσι Πρόεδρε, επειδή θέλω να σας ανάψω τα λαμπάκια τώρα, γιατί ξέρω την ευτυχία σου. Ο Χριστούλης έτσι είπε, δεν είπε διαφήμιζε τις προσφορές για σου. Λίγο τώρα να σας ανάψω τα λαμπάκια, γιατί ξέρω την ευτυχία σας για αυτό που θα σας πω. Ναι. Υπό ποια λογική έγινε ένα δικαστήριο στη Φλόρινα και Έλληνας δικαστής
έβγαλε απόφαση, γιατί ήταν μονομελές στο δικαστήριο, ότι υπάρχει μακεδονική γλώσσα στην Ελλάδα η οποία μπορεί να διδάσκεται μέσω διαδικτύου και στο αργότερα δεν αποκλείεται να βγουν άλλη απόφαση για να διδάσκεται και μέσω των σχολείων. Τι θα πει μακεδονική εντάξει γλώσσα. Ένας πρωτοδίκης ήταν αυτός. Ναι, ωραία, η απόφαση αυτή δεν ενόχλησε κανέναν. Εγώ η κυβέρνηση από ό,τι είδα έκανε το κορόιδο, δεν είπα απολύτως τίποτα. Ναι, είναι οι Αμερικάνοι που στενοχωριούνται όταν μιλάμε για τη Μακεδονία. Η μακεδονική γλώσσα, τη δουλειά είναι αυτή η μακεδονική γλώσσα και την ξέρουμε. Αυτά που μιλάνε τα βουλγάρικα, οι Σκοπιανοί είναι μακεδονικά. Τα βουλγάρικα τα ονομάζουν Μακεδονία. Ναι, ωραία, ποια είναι η αντίδραση? Εγώ δεν είδα καμία αντίδραση. Γίναν ορισμένες τριτανακοπές από ιδιώτες. Η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα. Δεν ξέρετε ότι οι Αμερικανοί έχουν επιβάλει σιωπητήριο. Οι Αμερικανοί έχουν επιβάλει σιωπητήριο. Τότε να καταργήσουμε τη λέξη πατρίδα, κύριε Πρόεδρε. Για το θέμα των Σκοπίων έχουν επιβάλει σιωπητήριο. Στα Σκόπια μπορείς να ακούσεις να βρίζουν τις πρέσπες. Εδώ είναι απαγορευμένο. Είναι απαγορευμένο. Είναι ο Μητσοτάκης συγκάλυψε το έγκλημα του Τσίπρα και τώρα είναι όλη η Βουλή είναι ένοχη. Όλη η Βουλή είναι ένοχη, γιατί και ο Κουτσούμπας ακόμη είχε πει τότε δεν ψηφίζω γιατί το θέλουν οι Αμερικανοί. Ακούστε, άλλος τρελός αυτός. Είχε πει δεν ψήφισα τις πρέσπες, δεν τις ψηφίζω, διότι λέει τις θέλουν οι Αμερικανοί. Τι είναι αυτό, δεν είπε ότι δεν συμφέρουν τη χώρα μας κλπ. Λέει δεν τις θέλουν οι Αμερικανοί. Το Πασόκ είπε ότι οι πρέσπες είναι καλές εκτός από το όνομα και την ταυτότητα. Άρα ως όνομα δηλαδή να το δώσουμε συμφωνεί. Η Νέα Δημοκρατία έκανε το κορόιδο και έτσι φτάσαμε σήμερα ένα συνολικό έγκλημα. Φτάσαμε να είναι ο Βασίλης ο Λεβέντης τώρα να μιλάει, η ίδια η Θεσσαλονίκη πήγε και ψήφισε Μητσοτάκη. Αυτό ανέβηκα πέρυσι του Αγίου Δημητρίου απάνω και τους είπα, πήγα στον Άγιο Δημήτριο την εκκλησία που γιόρταζε και τους λέω ρε παιδιά, εγώ έκανα αγώνα μέσα στη Βουλή για τη Θεσσαλονίκη και είχαμε πει ότι θα θέσουμε σε δημοψήφισμα το θέμα των Σκοπίων και δεν δεχόμεθα τις πρέσπες. Δεν έπρεπε να γίνει δημοψήφισμα. Βέβαια. Και εσείς πήγατε λέω και ψηφίσατε Μητσοτάκη. Με κοιτάζε, ναι, λέει για να μην βγει ο Τσίπρας. δηλαδή εδώ, καταλαβαίνετε, δηλαδή σαν ένα ποντικό και το ανοίγεις το δόκανο το ένα και θα πάει στο άλλο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ χρόνια πολλά. Την αγάπη μου σε όλη τη Μακεδονία από την Ένωση Κεντρών. Σας αγαπώ, κύριε. Χρόνια πολλά.